Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία. Για πάμε στην αρχή του δελτίου να μιλήσουμε με τον διεθνολόγο Ευάγγελο Βενέτη. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βέβαια με τις μόνιμες ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις, με την κλιμάκωση των Τούρκων, της ρητορικής, της πολεμικής ρητορικής. Δεν περνάει η μέρα που να μην υπάρχει μια δήλωση. Θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να αγνοούμε τις πολεμικές δηλώσεις. Θα είναι καλύτερο αυτό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχω την αίσθηση, αλλά πώς βλέπετε να εξελίσσονται όλα αυτά τώρα και πόσο πιθανό είναι, για να εστιάσω σε κάτι, πόσο πιθανό είναι οι Τούρκοι τελικά να κάνουν έρευνες ή και γεωτρήσεις στην περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, ακριβώς κάτω από την Κρήτη. Πόσο πιθανό είναι να κάνουν εκεί έρευνες ή και μια γεωτρήση? Κύριε Ντόκα, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των ρητορικών υπερβολών της γείτονος και των στρατηγικών της κινήσεων. Σωστό. Προφανώς θα πρέπει να είμαστε, όπως είπατε κι εσείς, αρκετά προσεκτικοί στο να μην αναπαράγουμε τη ρητορική της γείτονος. Αφετέρου θα πρέπει να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα. Οι κινήσεις του τύπου γεωτρήσεων σε ΑΟΣ, τουρκολιβικού μνημονίου κλπ. Που αναφέρατε πολύ σωστά, να υπάρχει έτοιμο σχέδιο από την ελληνική πλευρά, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο είναι αρκετά πιθανό, στο προσεχές διάστημα. Επομένως χρειάζεται μια πολύ, θα λέγαμε, σοφή αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων της περίοδου. Μάλιστα. Είναι ισχυρή, να επαναλάβω, η πιθανότητα, το μόνιμο ερώτημα, είναι ισχυρή η πιθανότητα πολεμικής εμπλοκής στο Αιγαίο τους επόμενους μήνες? Το ερώτημα μπορεί να γίνει και ως εξής: είναι στο συμφέρον του Ερντογάν? Μπορεί ο Ερντογάν να εκτιμήσει ότι είναι για το συμφέρον του μια πολεμική εμπλοκή στο Αιγαίο ή όχι? Συμμετρικού ή συμβατικού χαρακτήρα θα πρέπει να θεωρηθεί αδύνατο έως απίθανο. Μάλιστα. Ασύμμετρο του τύπου προσφυγικού, ναι. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να κατακλείσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εκατοντάδες Λέμβοι με πρόσφυγες ταυτόχρονα. Αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στην ελληνική πλευρά. Είναι ένα σενάριο, τέλος πάντων, που αντιμετωπίζει, που έχει υπόψη της ελληνική πλευρά. Και βέβαια παράλληλα στον Εύρο. Αλλά να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο στρατιωτικού, μια πολεμική εμπλοκή, έστω και προσωρινή, θα πρέπει να θεωρηθεί αδύνατο ως απίθανο, τηρουμένων των ισχυρουσών αναλογιών πάντοτε. Διότι αυτό το μήνυμα στέλνουν και οι στρατιωτικές ασκήσεις, τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών στην περιοχή της Δύσης προς την τουρκική πλευρά. Επαναλαμβάνουμε ότι η τουρκική κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Τουρκίας, οι Τούρκοι υπουργοί επιδιώκουν πάντοτε να υπερκεράσουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία από τις ασύμμετρες χρηματοπιστωτικές κυρώσεις που έχει επιβάλει το λεγόμενο διεθνές τραπεζικό σύστημα σε βάρος της αναθεωρητικής εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στην οικονομία της. Αυτό κάνει μεγάλη ζημιά στον Τούρκο πρόεδρο εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Επομένως, μέχρι τις επόμενες εκλογές, ο Τούρκος πρόεδρος και η τουρκική ηγεσία θα χρησιμοποιεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αρκετά έντεχνα, ώστε να υπερκεράσει, να καταλαγιάσει, να σκεπάσει τη λαϊκή δυσφορία και δυσαρέσκεια που υπάρχει στην Τουρκία. Μάλιστα. Για την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας. Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι πολίτες αυτή τη στιγμή στην πλειονότητά τους υποφέρουν από τον τουρκικό πληθωρισμό, ναι. ο οποίος έχει εκτοξευθεί στα ύψη, και από την κατρακύλα της τουρκικής λίρας. Ως αποτέλεσμα, επαναλαμβάνουμε, των χρηματοπιστωτικών κυρώσεων του Διεθνούς Τραπεζικού Συστήματος. Ουκρανία. Εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Εξελίσσονται εκεί και πολεμικές εμπλοκές. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Δεν μπορεί να έχει κοινή στάση. Χθες οι Υπουργοί Ενέργειας δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό τόπο όσον αφορά τα πλαφόν, όσον αφορά το ιδρυτικό μοντέλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί πάρα πολλές φορές. Okay, τώρα όμως δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι υπόθεση αυτή για να καθυστερεί κανείς. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται εδώ τα ζητήματα για ενώψη του χειμώνα? Ο χειμώνας είναι εδώ. Τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θετικά, κύριε Ντόκα, παρότι ο καιρός αυτή τη στιγμή ευνοεί την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου. Υπάρχει οι αποθήκες φυσικού αερίου, όσο μικρές και αν είναι αυτές,
είναι γεμάτες. Επί του παρόντος δεν γίνεται κατανάλωση, υπερκατανάλωση φυσικού αερίου, επειδή ο καιρός είναι ζεστός. Άρα μετατοπίζεται, θα λέγαμε, η αγωνία και το άγχος των Ευρωπαίων για την έναρξη του χειμώνα, για την περίοδο δηλαδή των Χριστουγέννων, των εορτών και μετά. Έχοντας αυτά υπόψη, αυτό είναι το θετικό, το οποίο οφείλεται κατά τύχη, κατά σύνδεση στον καιρό. Ο πολιτικός καιρός όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να είναι κακός. Υπάρχει διχόνοια, υπάρχει έλλειψη ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ και συντονισμού μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν μπορούν για πολλωστή φορά και στο ενεργειακό να βρουν έναν κοινό παρονομαστή ώστε να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή πρόκληση λόγω ουκρανικού αυτόν τον χειμώνα. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο αποτελεί καταπέλτη, δυναμίτη βόμβα στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει γενικά ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν της νομισματικής πολιτικής του ευρώ, έτσι είναι. Η μη ενότητα σε όλους τους υπόλοιπους τομείς θέτει ένα αμφιβόλο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενότητα της Ευρωζώνης, και εδώ μπορούμε να παραθέσουμε ακριβώς και τα σχόλια, την δήλωση που έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης παρεμπιπτόντος στη συνέντευξή του στο Bloomberg τις προάλλες, προβλέποντας την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία τέτοια δήλωση ασφαλώς δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν συμβεί ακόμη μία τέτοια διάλυση, θα είναι τέτοια η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των θεσμικών οργάνων, που θα δημιουργήσει διαρκώς προβλήματα στις χώρες μέλη, στέλνοντας πάντοτε το λάθος μήνυμα όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βιωσιμότητά της. Εκτιμάτε ότι αυξάνονται οι φυγόκεντρες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ρήγματα μεγαλώνουν, τα συμφέροντα δηλαδή του κάθε κράτους μέλους είναι πλέον πολύ πιο διαφορετικά, είναι ακόμη περισσότερο διαφορετικά και δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα ρήγματα? Αυτή είναι η εκτίμηση? Κοιτάξτε, που γίνεται συνεχώς περισσότερα ρήγματα, συνεχώς μεγαλύτερα ρήγματα, καθώς τα συμφέροντα αποκλίνουν τα επιμέρους συμφέροντα. Η διαφορά, η διάσταση μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή εδώ και μία δεκαετία και πλέον. Από τη στιγμή που τέλος πάντων συντηρείται μία νομισματική, ένας κοινός νομισματικός παρονομαστής, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υφίσταται και να υπολειτουργεί τέλος πάντων σε σχέση με αυτά που είχε, με τα σχέδια και τους στόχους που είχε θέσει αρχικά στις επιμέρους συνθήκες. Τι σημαίνει η επιλογή των Ευρωπαίων πολιτών, οι ακροδεξιές επιλογές στην Ιταλία, στη Σουηδία, στην πιο ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία? Έχουμε επιλογές ακροδεξιές των πολιτών εκεί. Πριν από καιρό στην Γαλλία, τι σημαίνει η ψήφος μεγάλων κομματιών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ακροδεξιές πολιτικές, σε ακροδεξιούς πολιτικούς? Τι μπορεί να σημαίνει? Κοιτάξτε, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει και τίποτε. Αυτό που σημαίνει ασφαλώς εκφράζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια των μεγάλων στρωμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κακή οικονομική κατάσταση, την παγκόσμια οικονομική ύφεση, προφανώς την υπέρμετρη ανεργία, την αύξηση του πληθωρισμού κλπ. Κλπ. Μπορεί να σημαίνει πολλά εάν, για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις αυτές δράσουν ακραία και προβούν σε μονομερείς εξόδους των χωρών τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα σημείο και μετά, ναι. Απ' την άλλη όμως, το γεωπολιτική πρόκληση, η πολιτική, συγγνώμη, πρόκληση που έχουν η κάθε κυβερνήση, η κάθε κυβέρνηση κάθε χώρας, και στην Ιταλία και στη Σουηδία και αλλού, είναι αν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το ιδεολογικό τους, θα λέγαμε, μανιφέστο, το ιδεολογικό τους πλαίσιο, το ιδεολογικό τους οδηγό στην πράξη, τη στιγμή που υπάρχουν οικονομικά εμπόδια. Όταν δηλαδή θα έρθουν να εφαρμόσουν την οικονομική πολιτική, τότε θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπες με το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία βέβαια έχει άλλες τάσεις και δεν συμβιβάζεται, δεν συνάδουν με την ακροδεξιά θεώρηση αυτών των κυβερνώντων κομμάτων. Επομένως, η λογική λέει ότι, επί του παρόντος τουλάχιστον, ότι αυτά τα ακροδεξιά κόμματα που, ή οι συνασπισμοί κομμάτων που βρίσκονται στις κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να ρίξουν νερό στο κρασί τους, να συμβιβαστούν. Αυτό, κάτι τέτοιο βέβαια, θα ευνοούσε την συνέχιση της ενότητας, έστω και πληγωμένης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα τοπική